μείνουν κάνουν τις ανακοινώσεις. Όσοι που να μείνουν, κάνουν τα κήρυκα. Λοιπόν, εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, μαζί με δύο άλλους Αγίους, την Αγία Βαρβάρα και τον Άγιο Σεραφείμ, τον Ιερομάρτυρα, ο οποίος, τον οποίο τον εξομιλήσαμε, τέτοιο μαρτυρικό πρόσωπο. Θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Αυτός κατήργε το από τη Δαμασκό, από εκεί πήρε και την επωνυμία του. Ιωάννης ο όνομας. Από ευσεβείς γονείς και την εποχή εκείνη η Δαμασκός ήταν υπό την κατοχή των Αγκαρινών. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και επέτρεψε ο Θεός ο πατέρας του να ενέλθει σε μεγάλα αξιώματα και να είναι κοντά στο Καλύφι, με βασίλευε εκείνη την εποχή. Είχε δηλαδή μία μεγάλη θέση. Ήταν άνθρωπος ευλαβής, ήταν άνθρωπος ελεήμων και τον αξίωσε ο Θεός να αποκτήσει αυτόν τον εκλεκτό καρπόν, τον Ιωάννη. Εμεγάλωνε ο Ιωάννης και έφτασε σε μία κατάσταση που θα έπρεπε πλέον να αρχίσει να μαθαίνει γράμματα. Ο πατέρας του εστεναχωρεί το, διότι ήθελε να βρει κάποιον καλό διδάσκαλο να μάθει ο Ιωάννης, ο οποίος δεν ήταν και μόνος του, είχε απορφανιστεί κάποιο παιδί, Κοσμάς ονόματι, και τον είχε υιοθετήσει κατά κάποιο τρόπο ο πατέρας του. Είχε λοιπόν και κάποιον αδελφό, όπως θα λέγαμε. Ο πατέρας του, όπως είπαμε, είχε μεγάλη θέση. Και κάποτε που περάσαν από εκεί κάτι εχμάλωτοι, έπεσε το μάτι του σε κάποιον ο οποίος είχε σχήμα μοναχού και έκλαιε. Και σκέφτηκε, εφόσον αυτός ο άνθρωπος είναι αφιερωμένος, γιατί να κλαίει ότι θα χάσει την παρούσα ζωή. Και τον επλησίασε λοιπόν και του λέει, σε βλέπω, λέει, ότι κλαίς. Ναι, αλλά το σχήμα σου δείχνει ότι έχεις κάνει κάποια αποταγή. Έχεις φύγει από τον κόσμο, δεν σε ενδιαφέρει ο κόσμος. Γιατί κλαίς, λέει. Μήπως θερηθείς το μάτι του τον κόσμο. Όχι, λέει, δεν κλαίω γι' αυτό. Αλλά επειδή, λέει, ξέρω πάρα πολλά, έχω σπουδάσει πολλά πράγματα και δεν βρέθηκε μέχρι στιγμή άνθρωπος να τα μεταδώσω, γι' αυτό, λέει, λυπούμε. Όπως αυτοί, λέει, που έχουν πλούτο και δεν έχουν παιδιά και λυπούνται γιατί δεν υπάρχει κάποιος να κληρονομήσει τον πλούτο τους, έτσι και εγώ, λέει, λυπούμε που δεν υπάρχει κάποιος να κληρονομήσει τη σοφία, την οποία έχω. Γι' αυτό του λέει, μη στενοχωρήσει. Πληροφορεί, πλησιάζει το Χαλίφι και του ζητάει να του χαρίσει αυτό το ανεχμάλωτο. Ο Χαλίφι δεν του αρνείται. Τον πήρε λοιπόν στο σπίτι του. Του λέει, από εδώ και πέρα θα είσαι μέλος της οικογένειας μας, αλλά θέλω να φροντίσεις αυτά τα δύο παιδιά, να τους μεταδώσεις ό,τι ξέρεις. Οπότε στις επιστήμες της εποχής εκείνης ήταν ο άνθρωπος, όπως φαίνεται, φαινόμενο. Και αυτό και έγινε, πράγμα το οποίο το εχάρηκε και αυτός και χάρηκε η οικογένεια που βρήκε ένα τέτοιο διδάσκαλο. Εφόσον πέρασαν τα ανάλογα χρόνια και τα δύο παιδιά ήταν δεκτικά μαθήσεως, και προήχθησαν στα μαθήματα σε όλα αυτά τη εποχή εκείνη, όπως λεγόταν η γεωμετρία, η φυσική, αστρονομία, ό,τι τέλος πάντων υπήρχε, σε όλα αυτά τα πράγματα στη φιλοσοφία, προήχθησαν και μάλιστα όπως είπε αυτός ο μοναχός, λέει, μπορώ να σου πω ως προς τα θέματα, λέει, της φιλοσοφίας, υπερβαίνουν, λέει, και εμένα, γιατί έχουν, λέει, πολύ οξύ μυαλό. Αλλά τώρα, λέει, που τελείωσα, θα σε παρακαλούσα, λέει, να μου δώσει άδεια να αποχωρήσω και να πάω σε κάποιο ασκητήριο να τελειώσω τη ζωή. Μα του λέει, δεν θες να μείνεις εδώ, τι σου λείπει και όλα αυτά τα πράγματα, τίποτα. Αυτός ήταν ανέντοτος, δεν θέλησε να τον επικράνει, να μην φανεί αγνώμων προς τον ευεργέτη. Του έδωσε λοιπόν ό,τι έξοδο τέλος πάντων χρειαζόταν και τον απέλησε από την υπηρεσία του.
Και κάπου τέλος πάντων πήγε, δεν είναι γνωστόν, η περαιτέρω πορεία και η ασκήτευση. Τώρα ο μέντος μας, ο άλλος αδελφός του Ιωάννου του Δαμασκηνού, επήγε στη φωνή του Αγίου Σάββα και εκεί εμόνασε. Από εκεί βέβαια εκλήθηκε αργότερα και έγινε επίσκοπος Μαϊουμά. Πάντως καταρχήν ήταν στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα και εκεί σκήτευε. Ήθελε και ο Ιωάννης, αλλά είχε πεθάνει ο πατέρας του και πήρε τη θέση του πατέρα του στο παλάτι και ακόμα μεγαλύτερη και αναγκαστικά ήταν στην υπηρεσία του Χαλίδη. Τότε ήταν η εποχή του Λέοντος του Ισάβρου, ο οποίος ξεκίνησε την οικονομαχία. Και ο Ιωάννης, σαν σοφός που ήταν, έγραφε πολλά γράμματα και στήριζε τους χριστιανούς και ήταν ενάντια της οικονομαχίας. Αυτό το έμαθε ο Λέων ο Ίσαυρος και εσκέφτηκε με τόλο πότε τον βγάλει από τη μέση. Γι' αυτό λοιπόν έβαλε κάποιον και πλαστογράφησε τα γράμματα του Ιωάννου, τα οποία κυκλοφορούσαν για να στηρίζουν τους χριστιανούς με τις αποδείξεις, αυτές περί της περί των Αγίων εικόνων και εκπλαστογράφησε κάποιο γράμμα του Ιωάννου, ο οποίος δήθεν τον εκαλεί να έρθει από την Κωνσταντινούπολη να ελευθερώσει τη Δαμασκό που είναι υπό την κατοχή των Αγαρινών και θα τον εγωγήσει κι αυτός γιατί σχεδόν αυτός διοικεί. Κάτι τέτοιο έγραφε στο γράμμα. Τα έστειλε λοιπόν και τα δύο γράμματα, ένα δικό του δηλαδή και το άλλο του Ιωάννου, προς το Χαλίτη. Αυτός δυσκολεύτηκε βέβαια να το πιστέψει αυτό, αλλά είδε τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα. Εκάλεσε τον Ιωάννη, του λέει πληροφορούμε αυτό και αυτό. Αυτό του λέει ούτε καν το διανοήθηκα. Πρόκειται περί σκευωρίας. Αλλά αυτός απάνω στο θυμό του έδωσε διαταγή να του κόψουν το χέρι. Πράγμα και το οποίο έγινε. Του κόψανε λοιπόν εδώ το χέρι και το εκρέμασαν εκεί στην πλατεία για να το βλέπουν και άλλοι να παραδειγματίζονται. Γιατί του είχε γράψει και διάφορα καλοκαιρικά ο Λέων ο Ίσαυρος ότι ξέρετε, εγώ σέβομαι τις συνθήκες, γιατί είναι πράγμα ιερό και δεν θέλω λέει, να χαλάσουν τη συνθήκη την οποία έχουμε. Αλλά ακριβώς σαν φίλος σου λέω το τι γίνεται πίσω από την πλάτη σου. Είπαμε, όλα αυτά ήταν συμποφαντικά. Το έκοψαν λοιπόν το χέρι, το κρέμασαν εκεί στην πλατεία για να το βλέπουν και οι άλλοι. Ο Ιωάννης πήγε προς το σπίτι του και σε έναν αίσκο που είχε εκεί κοντά παρακαλούσε την Παναγία περί αυτού. Κατά το βράδυ ζήτησε από το Χαλίδι, μέσω άλλων βέβαια, να του δοθεί η χείρα αυτή η κομμένη για να τη θάψει, λέει, να περιοριστούν οι πόνοι. Κάπως έτσι γράφει, τώρα δεν ξέρω τι σημασία έχει αυτό. Τέλος πάντων, την πήρε ο Ιωάννης η χείρα αυτή την κεκομένη, την έβαλε στη θέση της και παρακαλούσε όλη την νύχτα στην Παναγία να κάνει το θαύμα της και να του κολλήσει πάλι το χέρι. Έλεγε περίπου κάπως αυτά, τα οποία είναι καταγεγραμμένα στη βιογραφία του. «Δέσποινα πάνω γνεμίτερ, ή τον Θεό μου στεκούσε, διαταστίας εικόνας η δεξιά μου επόπη. Ού κατονοείς την αιτία διήν εμάνιο λέον». Ξέρεις λέει εσύ την αιτία, δεν την αγνοείς. «Για την οποία εμάνιασε ο λέον, ο Ίσαυρος, δηλαδή ο Αυτοκράτορας, που ήταν το όνομά του. Πρόθεσον τίνει ο στάχος και ίασέ μου την χείρα. Η δεξιά του ελλειψίστου η αποσού σαρκωθήσα πολλάς ποιήτας δυνάμεις δια της εις μεσητείας». Η μεσητεία σου είναι μεγάλη λέει και μπορεί να κάνει πολλές δυνάμεις να επιτύχει. «Ο εξού σαρκωθής επειδή υποχρεούται σαν μητέρα να υπακούει σε έναν. Τη δεξιά μου ταύτη μείνει ασάτονητέ σου. Με τις προσευχές σου λέει ίασέ μου την δεξιάν αυτή. Ως αν σου σύμνος τους δεις και του εξού σαρκωθέντος εαριθμικές αρμονίες συγγράψετε Θεοδόκε. Και θα γράψω λέει όσο σύμνος θέλεις εσύ και ο Υιός σου με ρυθμικές αρμονίες». Σημειωτέων εδώ ότι ο διδάσκαλος αυτός ήξερε και μουσική την οποία μετέφερε στα παιδιά αυτά και έκτοτε αρχίζει να μπαίνει κάπως επισημότερα η μουσική μέσα στην Εκκλησία μετά από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος θεωρείται η πρώτη πηγή της μουσικής
Δεύτερη πηγή της μουσικής είναι ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Αγιορείτης, ο Λαβριώτης. Πρόκειται λοιπόν να σου γράψει, εφόσον αποκατασταθεί το χέρι μου, λέει, ύμνος και σε σένα και στον ιό σου όσους χρειάζεσαι. Και συνεργός χρηματίσει της Ορθοδόξου λατρείας. Και θα γίνει, λέει, αυτή η χείρα συνεργός, ώστε να λατρεύεται ο Θεός Ορθοδόξος. Βλέπετε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, τονίζουν το θέμα το λεγόμενο της Ορθοδοξίας. Δεν παντιάνε μια πίστη απλή. Δίνα σιγάρος αθέλης, ως του Θεού ους αμήνια. Πράγματι λοιπόν, κατά τα μεσάνυχτα από τον κόπο τον πήρε ύπνος και βλέπει την Παναγία, η οποία του λέει, το χέρι σου θεραπεύεται. Από εδώ και πέρα λέει, κοίταξε να εκπληρώσεις αυτά τα οποία έταξες. Ξυπνάει λοιπόν και βλέπει το χέρι του ότι ήταν κολλημένο. Αλλά εφαίνεται μία γραμμή, η ένδειξη του θαύματος. Δεν ήταν τελείως δηλαδή ιατρευμένο, απλώς φαινόταν το στίγμα αυτό της ενώσεως. Άρχισε να το βλέπει ο κόσμος αυτά, συγκινήθηκε, προσκυνούσε το χέρι του, έφτασε μέχρι το καλύφι αυτά, τον εκάλεσε, του λέει τι έγινε, τι βότα να πήρες, τι ιατρούς, σε ποιους ιατρούς κατέφυγες, τίποτα, του λέει αυτό και αυτό έγινε. Ήτανε καλός όπως φαίνεται και εμπίστευσε σε αυτά, του λέει θα είχες δίκιο και γι' αυτό λέει ο Θεός σε αποκατέστησε. Λοιπόν σε αποκαθιστώ και εγώ λέει πάλι στη θέση σου και ακόμη παραπάνω. Θα σε έχω λέει πρωτοσύμβουλό μου. Ο Ιωάννης δεν θέλησε. Του λέει σε παρακαλώ δώσε μου άδεια να φύγω από αυτό το κόσμο και να πάω να μονάσω. Από τις πολλές παρακλήσεις του Ιωάννου δέχτηκε και ο καλύτης και τον απελευθέρωσε. Ωστόσο αυτός εξ ευγνωμοσύνης προς την Παναγία την οποία προσήφθηκε εδώ έφτιασε αυτό το χέρι ασημένιο, όπως λέμε έχουμε τα τάματα και το έβαλε κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Και από τότε έχουμε την Παναγία την Τριχερούσα που ακούμε. Δεν είναι ότι έχει τρία χέρια η Παναγία, αλλά ακριβώς είναι αυτό το ταμένο το χέρι, το τοδεθυμένο από κάτω και φυσικά με την πρώτη όψη και την ειχή εξέταση βλέπεις ότι είναι η Παναγία η Τριχερούσα. Αυτό το ιστορικό έχει. Και βρίσκεται αυτή η Παναγία στη Μονή Χιλιανταρίου, τη Σέρβικη Μονή, στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, αυτή την Παναγία είχε δώσει εντολή ο Άγιος Σάββας στο μοναστήρι του είχε αφήσει παραγγελία ότι λέει μετά από κάποια χρόνια θα έρθει κάποιος άλλος που θα έχει το όνομά μου. Σε αυτόν λέει θα δώσετε αυτή την Παναγία ως δώρο. Αυτός ήταν ο χτίτορ της Μονής Χιλιανταρίου, βασιλόπουλο, ο Άγιος Σάββας, εξ Σερβίας και αυτός καταγόμενος, ο οποίος πήγε προσκυνητή στα Ιεροσόλυμα και διέκριναν οι πατέρες ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο αυτό του οποίου είχε προφηγηθεί από τον Άγιο Σάββα και του έδωσαν δύο εικόνες αντί για μία, και την Τριχερούσα και την Γαλακτοτροφούσα. Και βρίσκονται αυτές οι εικόνες στη Μονή Χιλιανταρίου. Πήγε λοιπόν στο μοναστήρι, υπετέλθε ο Ιωάννης, τον έδωσαν σε κάποιον γέροντα ο οποίος ερνείτο καταρχήν από τα φαινοπροσύνη να τον δεχτεί, αλλά τον επίεσαν, τον εδέχτηκε, τον εσυμβούλευσε, κοίταξε του λέει, δεν ξέρω τι έχεις απομόρφωση ποτέ, εδώ πέρα χρειαζόμαστε ταπείνωση. Λοιπόν, θα έχεις πολύ λίγα λόγια, λέει, τα άκουσα απαραίτητα, σχεδόν σιωπή, δεν θα γράψεις, δεν θα ψάλεις, δεν θα κάνεις τίποτα, δεν θα μιλάς. Όλα αυτά τα εδέχθη ο Ιωάννης. Κάποτε όμως έλειπε ο γέρον και έτυχε κάποιος γειτονάς του να χάσει τον αδελφό του. Και προσέφηκε εις τον Ιωάννη και του λέει «Γράψε μου κάτι, λέει, έτσι παρηγορητικό για το θάνατο του αδελφού μου, λέει, γράψε μου κάτι, λέει, δεν μου επιτρέπω γέροντας ούτε να γράφω, ούτε παρακάλια, παρακάλια, τέλος πάντων εκάμφθη ο Ιωάννης και του έγραψε αυτό το τροπάριο το οποίο υπάρχει και σήμερα. Πάντα ματαιώδη στα ανθρώπινα που λένε στις κυρίες. Όσα ουφ υπάρχει με τα θάνατον, που συνοδεύει εμπλούτο σου παραμένει η δόξα. Αλλά εμπλουτώντα το θανάτου, τα αυτά πάντα εξυφάνιστε. Τι περί τη ματαιότητα λοιπόν. Και του το έδωσε, παρηγορήθηκε αυτό και σε κάποια στιγμή άρχισε και ο Ιωάννης να το ψάχνει αυτό.
Όταν το έψαλε, έφτασε και ο γέροντας, ο οποίος τον άκουσε να ψέλνει, και μπήκε μέσα θυμωμένος. Ανόητο του λέει, τι κάνεις, αντί να πενθείς, αντί να κλαις, αντί να δακρύζεις, εσύ κάθεσαι και χάσεις την τέη τώρα. Τέλος πάντων τον εμάλωσε για την παρακοή, ή θέλησε να τον διώξει, πέσανε μονίδι τι και οι συμμοναστές του να τον παρακαλέσουν τον γέροντα, ήταν ο γέροντας αμετάκλητος. Από τα πολλά παρακάλια λέει, μόνο εάν δεχθεί, μόνο εάν δεχθεί και καθαρίσει με τα χέρια του όλες τις τουαλέτες της μονής, τότε λέει θα τον εκρατήσουν. Του διαβιβάζουν αυτό με τα κόπου βέβαια, λέει, σου λέει πώς να πούμε αυτό το πράγμα, πώς να το μεταφέρουμε στον Ιωάννη. Του το διαβιβάζουν, αυτός περιχαρίσει γέροντο μόλις το άκουσε. Αυτό είναι λέει εύκολο, δεν είναι τίποτα λέει, αρκεί να με ξαναδεχθεί ο γεροντάς. Και άρχισε αμέσως να καθαρίζει τις τουαλέτες. Βλέποντας αυτό οι πατέρες, εθαύμασαν την ταπείνωση του Ιωάννου, εθαύμασε και γέρον, εκάνθη, τον αγκάλιασε, τον επίλυσε, λέει και τι θησαυρό είχα και δεν το ήξερα, να με συγχωρέσεις που ήμουν σκληρός απέναντί σου, και παρέμεινε εκεί το πράγμα. Αλλά το βράδυ εκείνης της ημέρας εμφανίστηκε η Παναγία στον γέροντα, του λέει, δεν μου λέει, λέει, γιατί έφραξες αυτή την πηγή. Γιατί την έκλεισες, γιατί έκλεισες αυτόν τον κήπο τον εμπόδι. Άνοιξε λέει και άφησε αυτή την πηγή να ποτίσει όλη την οικουμένη. Να πέσει στις θάλασσες λέει των αιρέσεων και να τις καθαρίσει. Άφησε τον λέει να στολίσει την εκκλησία. Και πράγματι ο γέροντας λοιπόν διαβίβασε αυτή την οπτασία της Παναγίας, έδωσε το ελεύθερο στον Ιωάννη και άρχισε έκτοτε ο Ιωάννης και να ψάλλει και να γράφει και μουσικά μαθήματα και ποιήματα, όπως αυτό τώρα που λέμε, το ανοίξω το στόμα μου, και αυτό δικό του έργο είναι, αλλά και τις καταβασίες που έχουμε τώρα, Χριστός γεννάται, οι άλλες οι καταβασίες ή οι αμβικές που είναι έσωση λαών θαυματουργών δεσπότης είναι του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Το δε Χριστός γεννάται είναι του αδελφού του, του Κοσμά, του ποιητού. Ήταν και αυτός, είχε και αυτός το τάλαντο, όχι όμως ο Ιωάννης. Είναι της Παναγίας μας το 15 Αύγουστο. Τους έχει φτιάσει αυτό το δίδυμο, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και Άγιος Κοσμάς, ο Μολοδός. Τον Αναστάσιμο Κανόνα που ψάλλουμε το Πάσχα και αυτό είναι δικό του ποίημα. Όλα αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου, και άλλα πολλά οφείλονται στην οκτώηχο. Εσυγκλήρωσε την οκτώηχο, την παρακλητική που λέμε τώρα. Άρχισε δηλαδή να στολίζει, να πλουτίζει, να ποτίζει ολόκληρη την εκκλησία. Αυτή η πηγή του Ιωάννου. Την ομόρφινε την εκκλησία, την εκάλυνε, εφόσον όπως είπαμε μπήκε και η μουσική μέσα, αυτή η λεγόμενη βυζαντινή μουσική, και τα έργα του είναι πάρα πολλά και άκρως βοηθητικά. Είναι ο πρώτος δογματικός διδάσκαλος, ετώνησε τα περί της πίστεως, ετώνησε τα περί των μυστηρίων και άλλα πολλά, γιατί όπως είπαμε ήταν πλουτισμένος με όλη τη σοφία και την κοσμική και την εκκλησιαστική. Και τέλος πάντων άρχισε από τότε ο Ιωάννης, έγινε και ιερεύσος τόσο, να παραμένει στο μοναστήρι και κατά αυτόν τον τρόπο να διακονεί ολόκληρη την εκκλησία με τα συγγραμματά του, με λόγους υπέρ της Παναγίας μας, πανηγυρικούς, με λόγους σε δεσποτικές εορτές, πληθώρα δηλαδή συγγραμμάτων άφηση στην εκκλησία μας και τα έχουμε τώρα αυτούς τους θησαυρούς. Αυτή είναι η πορεία του ενολίγης αγαπητή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του οποίου την κείμενη αντελούμε, και εκεί παρέμεινε στο μοναστήρι και έφτασε έως βαθέως γύρατος και παρέδωσε την ψυχή του εις χείρας Θεού Ζώντος και εις την Θεοτόκον, την οποία υπερήγησε και βρίσκεται τώρα η συγχωρία των Αγίων και τιμάται υπό της Εκκλησίας μας. Αυτού την Αγία Πρεσβεία να έχουμε για να πορευτούμε κι εμείς κατά την πίστη μας και κατά την χάρη που παίρνει ο άνθρωπος αναλόγως της πίστεώς του, αλλά και με την προσωπική του και με την προσωπικού σου αγώνας. Ο ίδιος ετώνιζε ότι η χάρη δεν δίδεται κατά το μέτρο της πίστεως, αλλά χρειάζεται λέει και η προκάθαρση, να έχει κάνει κάθαρση ο άνθρωπος, να έχει αγωνιστεί ο άνθρωπος. Και το λέω αυτό γιατί
Γιατί βλέπεις μια κατάσταση αυτή την εποχή. Όπως είμαστε, όπως βρεθούμε, όπου βρεθούμε, ανοίγουμε το στόμα μας και κοινωνάμε και τελειώνει η υπόθεση. Δεν φτάνουμε έτσι να πάρουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αν δεν κάνουμε κάποιο προσωπικό αγώνα. Ό,τι και αν έχουμε φάει την προηγούμενη, φτάσαμε εκεί, μια και είμαστε και στα Ιεροσόλυμα, το βλέπουμε αυτό. Εκεί που πού να βρεις την νηστεία. Καλά, βέβαια, τώρα που υπάρχει μπουφές εκεί, μπορείς να διαλέξεις τι να φας. Παλιότερα ερχόσατε και σου βάζανε ό,τι θέλανε, και την άλλη μέρα πηγαίνανε και γυρνάγανε. Ενώ έχει βρισκόμαστε, λέει εδώ, και αν βρίσκεις εδώ, τι έχει. Θα πάρεις διαφορετικό Χριστό από αλλού. Ο Χριστός είναι ο ίδιος παντού. Και όταν μεταλαμβάνει ο άνθρωπος, έχει κάνει Πάσχα. Είτε σήμερα μεταλάβει, είτε αύριο μεταλάβει, είτε μετάβριο μεταλάβει, Πάσχα κάνει ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Που δέχεται τον Χριστό. Αλλά χρειάζεται σε όλα αυτά τα πράγματα κάποια προετοιμασία προσωπική, κάποια άσκηση για να πάρεις αυτό το οποίο ζητάς. Αυτά λοιπόν δίδαξε και άλλα πολλά ο Άγιος Ιωάννης, του οποίου όπως είπαμε την προηγούμενη για να έχουμε αμήν. Διευκόμενο και προηγούμενο.